Για να προστατευτούμε από την COVID-19, τηρούμε όλοι μας τα μέτρα προστασίας. Φοράμε μάσκα, κρατάμε τις αποστάσεις και πλένουμε συχνά τα χέρια μας. Γνωρίζουμε όμως αν νοσούμε. Ένας στους τρεις φορείς του ιού είναι συμπτωματικός και δεν γνωρίζει ότι μεταδίδει τον ιό. Έτσι, για να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ελέγξουμε αν νοσούμε, βάζουμε στη ζωή μας ένα νέο μέτρο πρόληψης, το self-test. Το self-test είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο αυτοδιάγνωσης που μας βοηθά να προστατεύσουμε την υγεία μας, τη ζωή των αγαπημένων και των συνανθρώπων μας. Με αυτό το τεστ, ο έλεγχος για τον ιό γίνεται ευκολότερος και συχνότερος. Οι ενήλικοι μπορούν να διενεργήσουν το τεστ μόνοι τους ή με βοήθεια εφόσον τη χρειάζονται. Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών, υπό την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κινδυμόνων τους. Σε ανήλικους κάτω των 13 ετών, το τεστ διενεργείται από ενήλικους. Πάμε όμως να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το τεστ εύκολα και γρήγορα. Πριν ξεκινήσουμε, πλένουμε καλά τα χέρια μας και καθαρίζουμε την επιφάνεια που θα τοποθετήσουμε το τεστ. Φυσάμε καλά τη μύτη μας και πλένουμε ξανά τα χέρια μας. Έτοιμοι! Ανοίγουμε τη συσκευασία με την πλακέτα και τη τοποθετούμε μπροστά μας. Ανοίγουμε τη συσκευασία με το στυλαίο. Προσέχουμε να μην ακουμπήσουμε το μαυάκι στην άκρη του. Ανοίγουμε το μπουκαλάκι με το υγρό. Ρίχνουμε το υγρό στο σωληνάριο, κρατώντας το όρθιο. Παίρνουμε το στυλαίο και το βάζουμε απαλά στη ρινική μας χυλότητα, περιστρέφοντας αρκετές φορές. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο άλλο ρουθούνι. Βάζουμε το στυλαίο μέσα στο σωληνάριο και περιστρέφουμε αρκετές φορές. Καθώς τον απομακρύνουμε, πιέζουμε στα τυχώματα του σωληναρίου, ώστε να αφαιρεθεί όλο το υγρό από την άκρη του. Κλείνουμε το καπάκι, περιστρέφουμε και ανάλογα με το τεστ που έχουμε προμηθευτεί, ρίχνουμε 3 ή 4 σταγόνες στην κοιλότητα της πλακέτας. Αυτό ήταν. Τώρα περιμένουμε 15 λεπτά για να ελέγξουμε το αποτέλεσμά μας. Αν είμαστε θετικοί, βλέπουμε μία γραμμή στην ένδειξη C και μία γραμμή στην ένδειξη T, ακόμη και αν αυτές είναι αχνές. Αν είμαστε αρνητικοί, βλέπουμε μία γραμμή στην ένδειξη C και καμία γραμμή στην ένδειξη T. Καμία γραμμή σε καμία ένδειξη ή μία γραμμή στην ένδειξη T σημαίνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μη έγκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, το τεστ θα πρέπει να επαναληφθεί. Αν το αποτέλεσμα σας είναι θετικό, θα πρέπει να το δηλώσετε στη σελίδα selftesting.gov.gr. Εκεί θα βρείτε μία λίστα με όλες τις δομές υγείας που μπορείτε να επισκεφτείτε ώστε να υποβληθείτε σε δεύτερο δωρεάν rapid test. Μέχρι να γίνει αυτό, εσείς και οι οικείοι σας θα πρέπει να παραμείνετε σε κατοίκον περιορισμό. Στην περίπτωση που ο επιβεβαιωτικός έλεγχος είναι θετικός, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για περαιτέρω οδηγίες και για ειχνηλάτιση των επαφών σας. Κάνουμε συχνά self-test, φροντίζουμε για την ασφάλειά μας, για την υγεία των αγαπημένων μας και για τη ζωή των συνανθρώπων μας. Ενημερώσου στο self-testing.gov.gr.